Είμαστε, επιστρέψαμε και έχω στην παρέα μου την κυρία Άντρια Ευρυπίδου Αταλιώτη. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε γιατί πραγματικά κάνετε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς από το νερό και χρώμα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο και μου έχετε φέρει και το κουτάκι με την καρδούλα και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Mm-hmm. Εγώ θα το ανοίξω για αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτή η καρδούλα. Α, φαίνεται. Είναι δεμένη πάνω, ναι. Είναι δεμένη. Εντάξει, για όλους τους ευνόητους λόγους. Λοιπόν, αυτή η καρδούλα. Λοιπόν, κυρία Αταλιώτη, θέλω να μου πείτε περισσότερα για αυτή την δράση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η τρίτη χρονιά, ναι. Η τρίτη χρονιά συγκεκριμένα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα καταρχάς. Λοιπόν, μέσα από μια γνωριμία, από μια οικογένεια που στηριζόταν από το Άλμαν, το οποίο το Άλμαν είναι το πρόγραμμα του Ιδρύματος Θεοτόκος Αμερικός Αργυρίου για 0 έως 6 χρονών παιδάκια. Είναι το κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων του παιδιού, βρίσκεται στη Λεμεσό, αλλά στηρίζει παιδιά από όλη την Κύπρο. Μάλιστα. Η αλήθεια με ευαισθητοποίησε. Το γνώρισα και είπα να φτιάξω αυτές τις κεραμικές καρδούλες και να τις πουλάμε μπρος 5 ευρώ για να ενισχύσουμε και εμείς το άλμα. Μάλιστα, με το σύνθημα φτιάξε μια καρδιάλμα. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτές οι καρδούλες οι οποίες θα μοιραστούν σε κόσμο για να φιλοτεχνηθούν, να φτιαχτούν και να διατεθούν προς πώληση για την ενίσχυση. Ακριβώς, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα αυτό. Ήδη έχουν ζωγραφιστεί μέχρι στιγμής 2.500 καρδούλες από μικρά παιδιά. Έχουμε στολίσει δεντράκια χριστουγεννιάτικα σε δημαρχία, σε οργανισμούς. Και ο σκοπός είναι να ακουστεί η φωνή του άλμα για μεγάλα άλματα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. 5.000 κουτάκια θα διαθέσετε. Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Αυτός είναι υπάρχει ο στόχος των 5.000. Ναι, κάθε χρόνο βάζουμε και ένα στόχο, ναι. Εύχομαι να τον πετύχουμε και φέτος. Οπότε τα δύο προηγούμενα χρόνια που μου λέτε ότι κάνατε mm-hmm. αυτή την αντίστοιχη πρωτοβουλία, είχατε ανταπόκριση, πώς πήγε όλη αυτή... Καταφέρναμε κάθε χρόνο να πετύχουμε το στόχο. Ωραία. Μας καταλαβαίνεις όμως ότι τον πρώτο χρόνο ήταν πιο δύσκολο, τον δεύτερο... Λίγο πιο δύσκολο, φέτος είναι πιο εύκολο, αλλά όπως είπα, μεγάλα άλματα. Μπράβο. Θέλω να μου πείτε κάτι για το νερό και χρώμα. Γιατί νερό και χρώμα, πώς προέκυψε? Σαν κεραμίστρια, τα υλικά που μπορείς να φτιάξεις στο κεραμικό είναι το νερό και το χώμα. Σωστά? Σωστά. Το χρώμα το βάζουν τα παιδάκια και του δίνουν νόημα. Αυτός ήταν ο σκοπός, ο στόχος. Ναι. Και να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι handmade και στοιχίζει. Αλλά θέλουμε να δίνουμε νόημα, δεν θέλουμε απλά να γίνεται η δράση και να μαζεύονται λεφτά. Πρέπει να καταλαβαίνει και το παιδάκι που το παίρνει στα χέρια του, η αφία να αγγίξεις πάνω, είναι διαφορετικό. Ένα παιδάκι πώς αντιδράμε το που παίρνει αυτό το κουτάκι, το ανοίγει και έχει μια καρδιούλα και τα χρώματα... Και του λέτε, του ζητάτε να την ζωγραφίσετε. Όπως εσύ τώρα το άνοιξες και την είδες δεμένη, αμέσως η ερώτηση είναι γιατί είναι δεμένη. Ναι. Και εκεί του εξηγά, είτε η μητέρα του, είτε εμείς, επειδή είναι κεραμικός, πάει και πρέπει να το προσέχεις. Και αρχίζει εκεί και το νόημα, ότι πρέπει να το προσέχουμε, πρέπει να το ζωγραφίσουμε, είναι για άλλα παιδάκια της δικής του ηλικίας, για να τα βοηθήσει. Και υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Μετά θα το βάλεις στο δεντράκι. Οπότε και θα είναι και ένα δίδαγμα. Μπράβο, είναι και το δίδαγμα. Ακριβώς. Και θα είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει, θα το έχουν Ακριβώς. τα παιδάκια, να τους υπενθυμίζει τον σκοπό για τον οποίο έγινε όλο αυτό. Πείτε μου λίγο για την αιγίδα στην Βουλή που θα γίνει 24 Νοεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όλη η δράση είναι υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Βουλής, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Το αγκάλιασε, το αγάπησε, ζωγραφίζει μαζί με τα παιδάκια. Και φέτος η αλήθεια ήθελε και η ίδια να κάνει Heart Day, μέρα καρδιάς, που είναι αυτή η μέρα μαζεύονται μαζικά παιδάκια με τους γονείς, ζωγραφίζουν, στολίζουν δεντράκια
Και ήθελε και η πρόεδρος να κάνει το ίδιο μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Το δικό της δεντράκι είναι εκεί με τους βουλευτές. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Οργανώνετε κάτι άλλο για να επικοινωνήσετε όλη αυτή την προσπάθεια? Τι εννοείται? Τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως... Φέτος έχει 15. 15. Ήδη έχουν γίνει οι 7. Και έχουν ζωγραφιστεί από παιδάκια, γονείς. Και στολίζουν δεντράκια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχετε δώσει 100 καρδιές σε επώνυμα πρόσωπα. Όπως και σε εσάς. Όπως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρει για εμείς τις καρδούλες μας, έτσι για να φτιάξουν... Θέλουμε τη στήριξή σας. Και να υπάρξει η αντίστοιχη. Εσείς που έχετε την επαφή με τον κόσμο, την καθημερινή επαφή, η φωνή δική μας μόνο δεν φτάνει. Θέλουμε και τη δική σας και τη στήριξή σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά. Εμείς σας ευχαριστούμε για όλο αυτό που κάνετε, για το έργο σας, να συνεχίσετε. Και σίγουρα ο κόσμος, όσοι μπορούν και θέλουν να προσφέρουν, να πάρουν τις καρδούλες τους και να βοηθήσουν. Ναι, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας είτε Instagram είτε Facebook, νερό και χρώμα. Και θα έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί τους μόλις μας στείλουν μήνυμα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.